Εκείνος δεν αντιδρά, το πλησιάζει και του μιλά. Ανακαλύπτει πως ο νεαρός ονομάζεται William Canes Velasco και μένει έκπληκτη. Από κοντά είναι ολόιδιος με τον Χόρχε. Τα ίδια καστανά μάτια, η ίδια επιδερμίδα, το ίδιο στενό πρόσωπο, το ίδιο πλατή περιπεκτικό χαμόγελο. Μιλάει στο νεαρό ο William για τη σύμπτωση και εκείνος τους αποκαλύπτει πως έχει ήδη έναν αδερφό δίδυμο που δεν του μοιάζει καθόλου. Η ιστορία θα μπορούσε να μείνει και να τελειώσει εκεί. Και έτσι θα γινόταν αν η Λόρα δεν πίστευε πως αυτή η ομοιότητα δεν θα μπορούσε να είναι τυχαία. Λίγους μήνες αργότερα, με μια φωτογραφία του William στο χέρι, πηγαίνει στο Χόρχε και εκείνος παθαίνει σοκ στη θέα του αγνώστου. Είναι σαν να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Μια πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο στο προφίλ του William θα μεγαλώσει την ταραχή του. Ο Χόρχε έχει γεννηθεί την ίδια μέρα με εκείνον, το Δεκέμβριο του 1988. Και έπειτα στις φωτογραφίες δίπλα στο σωσία του κάθεται κάποιος που το πρόσωπό του το ξέρει σαν το δικό του. Ένας άντρας ολόιδιος με τον δίδυμο αδερφό του Χόρχε, τον Κάρλος. Ο Χόρχε και ο Κάρλος Μπερνάρ Κάστρο ήταν ή έτσι πίστευαν δίδυμοι. Μεγάλωσαν στην Μποκοτά με τη μητέρα τους. Δεν γνώρισαν πατέρα. Είχαν μια αδερφή. Κατάφεραν να περάσουν στο πανεπιστήμιο, σπούδασαν και βρήκαν δουλειές γραφείου. Σε τεχνικό γραφείο ο ένας, ως λογιστής ο άλλος. Ωστόσο, ως χαρακτήρες υπήρξαν πάντα διαφορετικοί. Ο Χόρχε ήταν ένας άνδρας συναισθηματικός, αστείος, καλοδιάθετος. Ο Κάρλος πιο ισοστρεφής, πιο λιγομίλητος, μαθητής με καλύτερες επιδόσεις. Ακόμα και στην εμφάνιση διέφεραν αρκετά. Πιο αδύνατος ο ένας, πιο ψηλός, σωματώδης, τετράγωνος και βαρύς ο άλλος. Όταν ο Χόρχε έδειξε στον Κάρλο στις φωτογραφίες, όλα ξαφνικά έγιναν ξεκάθαρα, λες και κάποιος είχε ανάψει το φως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Μετά από πολλά χρόνια, ο Κάρλος κατάφερε να εξηγήσει γιατί ποτέ δεν αισθάνθηκε να αποτελεί πραγματικά μέρος της οικογένειάς του. Γιατί δεν έμοιαζε με τα αδέρφια τους γονείς του. Το αίσθημα πως ήταν ξένος. Την άλλη κιόλας μέρα τα αδέρφια μίλησαν και συμφώνησαν να βρεθούν. Η συνάντησή τους ήταν διαφωτιστική. Όπως αποδείχθηκε, ο William και ο Χόρχε, δύο μονοζυγωτικά απολύτως όμοια δίδυμα, είχαν γεννηθεί πρόωρα στις 21 Δεκεμβρίου 1988 στο Materno Infanti Hospital στην Μποκοτά. Στο ίδιο νοσοκομείο και στο ίδιο δωμάτιο νοσηλεύονταν και ο Κάρλος με τον Wilbur, τα πρόωρα επίσης μονοζυγωτικά δίδυμα μιας άλλης οικογένειας από το Σανταντέρ, μιας φτωχής αγροτικής περιοχής της Κολομβίας. Προφανώς, κάποιο από τα αναγνωριστικά βραχιολάκια χάθηκε και τα μωρά άλλαξαν θέση. Τα τέσσερα αδέρφια μεγάλωσαν υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες σε μέρη που πήγαν χιλιόμετρα μακριά. Παρ' όλα αυτά παρουσίαζαν ανά δύο μεγάλες ομοιότητες. Ομοιότητες χαρακτήρα, αλλά και στα πράγματα που προτιμούσαν. Το κινητό τηλέφωνο που είχαν ή τις ομάδες που υποστήριζαν. Μετά την γνωριμία τους, η Κάστρο και η Βελάσκο αποφάσισαν να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο για να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο. Ανταλλάσσουν συχνά επισκέψεις, στηρίζουν ο ένας τον άλλον στα σχέδιά του, ταξιδεύουν μαζί. Τώρα σχεδιάζουν να αγοράσουν ένα σπίτι για να συγκατοικήσουν. Η ιστορία τους θα γίνει βιβλίο. Αυτό που έγινε στην ουσία, λένε, είναι πως η οικογένεια μας μεγάλωσαν. Εκτός από αδέρφια, καταφέραμε να γίνουμε ομάδα. Και αυτό γιατί παρόλες τις διαφορές τους, υπάρχει κάτι που μοιράζονται και οι τέσσερις. Αγάπη και διάθεση να φτιάξουν μια σχέση ζωής πάνω σε ένα συμβάν της μοίρας που θα μπορούσε να τους προκαλέσει μόνο θλίψη και πόνο. Εμένα με συγκίνησε αυτή η ιστορία. Ναι, τρομερό. Τρομερή ιστορία. Και κάρμα, βέβαια, έτσι. Είναι να σου κάτσει αυτό που λένε, να συναντηθεί. Σκέψου, αφού γνωρίστηκαν αυτοί οι τέσσερις, ότι οι οικογένειες έπρεπε να μάθουν, φαντάζομαι μέσω DNA, ποια παιδιά είναι δικά τους. Ποια όμοια. Εντάξει, αφού τα βλέπεις. Ναι. Κάνουν τόσο μπαμ, τι να ξεχωρίσουμε. Δηλαδή, τες DNA όταν είναι ολόιδια. Όχι, για τα υπόλοιπα. Ποια από τα ολόιδια είναι δικά τους. Εύκολο. Είδα ένα μπαμπά με δύο γιους ολόιδιοι. Ήταν τρεις άνθρωποι ίδιοι, ο ένας λίγο μεγαλύτερος. Ναι. Με φαίνεται δηλαδή. Αυτό τρελαίνονται στα μυευθύρια με τα καρτελάκια, με τα ταμπελάκια εδώ πέρα, τα βραχιολάκια. Γι' αυτό και μπαίνει κατευθείαν το καρτελάκι. Κατευθείαν. Για δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι, με τέτοιο καρτελάκι πάνω κάτω έγινε και εδώ με το σύριαλ που βλέπουμε κάθε μέρα στον Α το Έλα στη θέση μου, που εμείς μόνο το βλέπουμε από την κομική του πλευρά, αλλά και αυτοί με ένα καρτελάκι μπερδεύτηκαν. Λοιπόν. Έλα, πάμε τώρα τη βόλτα. Έκανα βολτάρα, ναι, δεν έχω να πω δηλαδή, πολλά. Όλη μέρα σήμερα μου μιλάνε γι' αυτό. Είχαμε κάνει πολλά carpool karaoke, έτσι με άντρες. Είχαμε βρει και τη Τζουλάκη φυσικά και τη Μέρη, οι οποίες ήταν καταπληκτικές. Αλλά θέλαμε να περάσουμε σε μια άλλη κατηγορία. Έπρεπε να βάλουμε μια λέδη μέσα στα μάξι. Βασικά θέλαμε γυναίκα και που να μας τραγουδήσει και να μας ευχαριστηθούμε. Η λέδη είναι μια. Και διαλέξαμε